Στιμή κήρυξη του συνεδρίου και την εισαγωγική ομιλία του Αγίου Κωνσταντίας, την οποία θα την κρατήσουμε στη μνήμη και όταν θα επανέλθουμε στο τέλος των τριών εισηγήσεων του πρώτου μέρους, μέχρι την διακοπή για το φαγητό, θα συμπεριλάβουμε στο πλαίσιο των συζητήσεων και την εισήγηση του Αγίου Κωνσταντίας. Έχουμε τη χαρά να έχουμε τρεις εισηγήσεις με τρεις εκλεκτούς επιστήμονας και ανθρώπους του Σκαπανής του Πνεύματος, με ειδικές και ενδιαφέρουσες εισηγήσεις, οι οποίες θα μας μεταφέρουν... Όχι, ο πατήρ Χριστοδούλου. Ναι, ευχαρίστω. Ο Άγιος Κωνσταντίας θέλει να κάνει μια ανακοίνωση. Παρακαλώ, Άγιε. Δεδομένου ότι προ λίγων ημερών έχει εκδημήσει κύριον ο γνωστός σε όλους μας ιστορικός ερευνητής Θεόδωρος Παπαδόπουλος, τον οποίο όλοι χρησιμοποιούμε στις μελέτες μας, θεωρήσαμε χρήσιμο αυτό το συνέδριο να είναι αφιερωμένο στη μνήμη του. Και να ατηρήσουμε μονόλεπτος υγεία, Άγιε Πρόεδρε. Ας είναι η μνήμη του αιωνία. Λοιπόν, προχωρούμε στις τρεις εισηγήσεις όπως ανεφέρθη. Και στην πρώτη εισήγηση θα έχουμε τη χαρά από τον πρεσβύτερο και αγαπητό αδερφό πατέρα Χριστόδωρο Χριστοδούλου να μας εισαγάγει μέσα στο ιστορικό και θεολογικό πλαίσιο της Λατινοκρατίας στην περίοδο 1191-1571. Πατέρα Χριστόδουλε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Σεβασμιότατε. Όπως έχει πει ο Άγιος Πρόεδρος της Συνεδρίας, η παρούσα ανακοίνωση έχει εισαγωγικό χαρακτήρα. Σκοπό έχει να εισαγάγει όλους μας τη θεματική ενότητα Φραγκοκρατία-Ενετοκρατία, η οποία καλύπτει τις πρώτες πέντε συνεδρίες μας. Μέσα από αυτήν θα προσπαθήσω να σκιαγραφίσω την ιστορική πορεία της Εκκλησίας Κύπρου κατά την περίοδο αυτή, τη δράση της Λατινικής Εκκλησίας στο νησί και το θεολογικό γίγνεσθε κατά την αντιπαράθεση, αλλά και την όσμωση μεταξύ δυτικής και ορθόδοξης παράδοσης. Όταν το 1191 καταλάμβανε το νησί ο Ριχάρδος Λεοντόκαρδος, η Κύπρος μετρούσε 12 αιώνες ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης, ενώ για 8 αιώνες αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι του Βυζαντινού πολιτισμού. Για τα επόμενα 400 σχεδόν χρόνια, η Κύπρος θα ανήκει διοικητικά και εκκλησιαστικά στη Δύση. Αφού κυρίαρχοι στο νησί θα είναι οι Φράγκοι βασιλείς ή οι Ενετοί διοικητές και η Λατινική Εκκλησία. Μέσα από τη μελέτη των γεγονότων και των πηγών της εποχής λατινικών και ελληνικών, όπως επίσης των μνημείων και των έργων τέχνης, αισθάνεται κανείς ότι η Κύπρος αποτελεί μια μικρογραφία του ιστορικού γίγνεσθε Ανατολής και Δύσης. Παραπέμπω και στον πίνακα τον οποίο μας έδωσε ο Πανηρότατος πριν, καθώς ό,τι συμβαίνει εδώ είναι συνέπεια ή απόϊχος των παγκοσμίων πολιτικών και εκκλησιαστικών εξελίξεων που συμβαίνουν στη Δύση, το Βυζάντιο και τη Μέση Ανατολή. Εκφραστής της ορθόδοξης χριστιανικής παράδοσης στην Κύπρο ήταν διαχρονικά η αυτοκέφαλη εκκλησία της, που μέχρι το τέλος του 10ου αιώνα βρισκόταν σε αδιάκοπη σχέση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τα λοιπά Πατριαρχεία της Ανατολής, συμμετείχε ενεργά στις Οικουμενικές Συνόδους, παρήγαγε θεολογία και πολιτισμό, ζούσε και ανέπνεε μέσα στη λειτουργική και μυστηριακή παράδοση της Ορθόδοξης Εκκλησίας, βίωνε την ασκητική και ησυχαστική πνευματικότητα του Ορθοδόξου Μοναχισμού. Με την έναρξη της Λατινοκρατίας,
Η Εκκλησία Κύπρου εισέρχεται σε μία περίοδο περιπετειών, τις οποίες συνθέτουν αφενός η θρησκευτική καταπίεση, διοικητική και πνευματική υπονταγή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, διωγμή κατά των αντιφρονούντων και ούτω καθεξής, και αφετέρου η συνάντηση και επαφή, η συνύπαρξη και αλληλεπίδραση μεταξύ Ελλήνων Ορθοδόξων κατοίκων της νήσου και Φράγκων ή Ενετών κατακτητών, αλλά και όλων των άλλων εθνικών και θρησκευτικών ομάδων που μετήκησαν στο νησί. Η πρώτη χρόνη της Φραγκοκρατίας επί της βασιλείας του Γκίτε Λουζινιάν δεν επέφερε σημαντικές αλλαγές στην εκκλησιαστική ζωή του τόπου. Πρώτο μέλημά του ήταν να εξασφαλίσει τη θέση του στο νέο του βασίλειο και γι' αυτό απέφυγε να συγκρουστεί με τον αυτόχθονο πληθυσμό και την τοπική εκκλησία. Η ισορροπία όμως αυτή θα διασαλευθεί με την άνοδο στον θρόνο του διαδόχου του Αμορί Λουζινιάν, ο οποίος θα απευθύνει αίτημα στον Πάπα Κελεστίνο III για επίσημη εγκαθίδρυση Λατινικής Εκκλησίας στο νησί. Η Λατινική Εκκλησία της Κύπρου θα είχε τέσσερις επισκοπές. Την Αρχιεπισκοπή Λευκωσίας, η οποία κάλυπτε τα όρια 7 Ορθοδόξων επισκοπών. Λίδρας, Χίτρων, Ταμασού, Τριμηθούντος, Κυρηνίας, Λαπίθου και Σόλων. Την Επισκοπή Πάφου στα όρια των Επισκοπών Πάφου και Αρσινόης. Την Επισκοπή Λεμεσού στα όρια των Ορθοδόξων Επισκοπών της Βυζαντινής περιόδου Κουρίου, Αμαθούντος, Νεαπόλεως. Και την Επισκοπή Αμοχώστου στα όρια των Επισκοπών Κωνσταντίας και Καρπασίας. Επίσης, δόθηκαν τεράστιες εκτάσεις γης και ρυθμίστηκαν διάφορα οργανωτικά θέματα. Ο Ορθόδοξος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου και οι περί αυτών 12 επίσκοποι διατηρούν όμως ακόμα τα κανονικά τους δικαιώματα και τη δυνατότητα εκλογής Αρχιεπισκόπου. Οι συνθήκες όμως αυτές θα ανατραπούν δραματικά μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους, 1244. Ο Πάπας Ινοκέντιος ο III, με την κατάληψη πλέον όλων των ελληνικών χωρών, επιδιώκει να υλοποιήσει την Ένωση των Εκκλησιών, η οποία δεν επετεύχθη μέσω διαπραγματεύσεων. Το 1215 συγκαλεί την Τετάρτη Σύνοδο του Λατερανού, στην οποία έλαβαν μέρος αντιπρόσωποι των Λατινικών Πατριαρχείων της Ανατολής. Σημαντική διάταξη που μας ενδιαφέρει για την Κύπρο της Τετάρτης Συνόδου του Λατερανού είναι ο Ένατος Κανόνας, ο οποίος κάνει την παραχώρηση έναντι των Ορθοδόξων όπου ζουν διάφορα, στις χώρες όπου ζουν διάφορα έθνη με διαφορετική γλώσσα και εκκλησιαστικά έθιμα, ο Επίσκοπος να ορίσει άξιους άνδρες που σε κάθε έθνος να τελούν τη Θεία Λατρεία στη γλώσσα και με την τάξη τους. Αρχή η οποία θα εφαρμοστεί αργότερα από την Ουνία. Με την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης και της Σύνοδου του Λατερανού, οι προσπάθειες της Λατινικής Εκκλησίας στην Κύπρο για πλήρη υποταγή της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Κύπρου θα οδηγήσουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο εκκλησιών σε περίοδο έντονης κρίσης και διαρκών συγκρούσεων. Δύο τοπικές σύνοδοι και ένα παπικό διάταγμα καταργούν το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας Κύπρου και την υποτάσσουν πλήρως στη Λατινική Εκκλησία. Πρόκειται για τη Σύνοδο της Λεμεσού 1220, τη Σύνοδο της Αμοχώστου 1222 και την Μπούλα Κύπρια του Πάπα Αλεξάνδρου IV 1260. Δεν θα κάνουμε μεγαλύτερη αναφορά σε αυτές τις τρεις αποφάσεις λόγω της προηγούμενης αναφοράς που έγινε από τον Πανηρότατο. Απλά να υπενθυμίσουμε το ότι και οι παπικές σύνοδοι με τις αποφάσεις τους και η Βούλα Κύπρια λαμβάνονται με βάση τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησιολογία και με βάση το παπικό σύστημα διοίκησης όπου δεν ισχύει ο θεσμός των αυτοκεφάλων εκκλησιών. Ο προσιλητισμός επίσης του Ορθοδόξου πληθυσμού, βίαιος ή ήπιος, εντάσσεται και πάλι στην ίδια εκκλησιολογική θεώρηση. Οι Ορθόδοξοι ως σχισματικοί θεωρούνταν αποκομμένοι από την Καθολική Εκκλησία και απαιτείται η επιστροφή τους σε αυτήν με την αποκήρυξη των ανατολικών λειτουργικών εθήμων και δογματικών διδασκαλιών. Όμως τελικά για τους Λατίνους, οι Κύπριοι ήταν μόνο σχισματικοί που έπρεπε να πιστούν να ενταχθούν στην Καθολική Εκκλησία ή ενίοτε αντιμετωπίστηκαν και ως αιρετικοί που έπρεπε να διωχθούν και να τιμωρηθούν σε περίπτωση που θα ενέμεναν στις πλάνες τους. Σκηνές ιεράς εξέτασης εκτιλήσονται στη διοίκηση της δίκης και του μαρτυρίου των 13 μοναχών της Καντάρας. Ο τύπος της ανάκρισης και η καταδίκη στον διαπειράς θάνατο μας παραπέμπουν στο ιεροεξεταστικό σκηνικό που ήδη από αυτή την εποχή και αργότερα
πιο έντονα θα στηθεί σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη. Περισσότερα θα μας πούν οι ελογιμότατοι καθηγητές που θα μιλήσουν στη συνέχεια. Κατά τον 14ο αιώνα, προσπάθειες εκλατινισμού των Ελλήνων επισκόπων οδήγησαν ακόμα περισσότερο στα άκρα τις σχέσεις των δύο εκκλησιών στην Κύπρο. Η πρώτη συνέβη το 1313 με πρωταγωνιστή τον παπικό λιγάτο Pierre de Blaine Gazan και η δεύτερη το 1360, όταν ο παπικός λεγάτος Πέτρος Θωμάς ήρθε στην Κύπρο για να στέψει τον βασιλιά Πέτρο τον Πρώτο και στη συνέχεια, αφήνουμε τον Λεόντιο Μαχαιρά να μας διηγηθεί τη συνέχεια, εθέλησε να πείσει τους Ρωμαίους Λατίνους, λέγοντας Ρωμαίους εννοεί τους Ρωμιούς, τους Έλληνες, και εθέλησε να τους κουφερμιάσει και έπεψεν να φέρει τους πισκόπους και ηγουμένους και ήρταν μίαν ημέραν στην Αγίαν Σοφίαν, τον καθεδρικό ναό της Λευκοσίας, το λατινικό. Και άνταν επίκανοι στην εκκλησία, εσφαλίσαν τις πόρτες και κουφρεμιάσαν έναν παπάν. Ετέλεσε το χρήσμα, το εμήρωσε δηλαδή, για να εκλατινίσει τους κληρικούς. Εγρήκησε ο λαός την ταραχήν και έτρεξαν να μπουν στην Αγία Σοφία. Τότε σε πήγαν και έφεραν μία νευρία μεγάλη να τσακίσουν τις πόρτες και άλλοι βάλαν λαμπρών. Γρηκώντα τα γενόμενα ο Ρήγας, έπεψαν τον αδελφόν του τον Πρίντζιν και τον Αμυράλιν και τον Βισκούντι της Λευκοσίας και ορίσαν και ανοίξαν την Αγία Σοφία και διαφεντέψαν τον λαόν και σύρτησαν εις μίαν μερίαν και μονά αυτά ευγάλαν τους πισκόπους και παπάδες τους Ρωμαίους και ορίσαν τους να πολεμούν κρατοήσαν συνηθισμένοι και τον λιγάτον ορίσαν τον να αυκαιρέσει τον νησίν. Η συμπεριφορά λατινικής εκκλησίας, αυτοχθόνων κατοίκων και Φράγκων βασιλέων στα γεγονότα που αναφέραμε πιο πάνω, δεν είναι άσχετη με τις πολιτικοστρατιωτικές εξελίξεις της εποχής. Η αποτυχία της 8ης Σταυροφορίας καθιστούσε την Κύπρο το τελευταίο προπήγιο των Λατίνων στην Ανατολή. Γεγονός που οθούσε τη Λατινική Εκκλησία να εντείνει την προσιλητιστική της δράση. Από την άλλη, έχουμε την απελευθέρωση της Κωνσταντινούπολης από τον Μιχαήλ τον 8ο Παλαιολόγο και την εκστρατεία του για απελευθέρωση των λατινοκρατούμενων περιοχών, γεγονότα τα οποία μετέδιδαν αίσθημα αυτοπεποίθησης και αγωνιστικότητας στους Κυπρίους. Οι κινήσεις αυτές του Παλαιολόγου με παράλληλα γεγονότα το φόβο, μάλλον, επίθεσης των Μαμελούκων κατά της Κύπρου, οδήγησε τους βασιλείς της Κύπρου για εφαρμογή μιας πιο ήπιας πολιτικής προς τους υπηκόους τους. Φαίνεται ότι γενικότερα η εκκλησιαστική πολιτική των βασιλέων σε κάποιες περιπτώσεις ελάφρυνε τον ζυγό των Ορθοδόξων σε αντίθεση με την πολιτική των Λατίνων αρχιεπισκόπων. Όπως θα σημειώσει με μια δόση υπερβολής βέβαια για ευνόητους λόγους, ο Κύπριος Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Γρηγόριος Β' στη συγχαρητήρια επιστολή του 1285 προς τον Άρτη Αναρριθέντα στον θρόνο Ρήγα της Κύπρου Ερίκο Β'. Βεβαίως, πραγματική στήριξη παρήχε προς τους Ορθοδόξους η σύζυγος του βασιλιά Ιωάννη Δευτέρου, η Ελένη Παλαιολογίνα, ενισχύοντας τη θέση της Ορθόδοξης Εκκλησίας προς το τέλος της Φραγκοκρατίας. Πολύ σημαντική για την κατανόηση του θεολογικού πλαισίου της εποχής, θεωρούμε τη Σύνοδο της Λευκοσίας του 1340 υπό τον Λατίνο Αρχιεπίσκοπο Ηλίαν Τενταμινό. Εκτός από τους Λατίνους επισκόπους, σε αυτή συμμετείχαν οι Έλληνες επίσκοποι, αλλά και εκπρόσωποι όλων των χριστιανικών κοινοτήτων του νησιού, Μαρονιτών, Αρμενίων, Νεστοριανών και Ιακωβιτών. Η Σύνοδος εξέδωσε Confessio Fitio, ομολογία πίστεως, η οποία αποτελεί την πιο πλήρη έκθεση των δογμάτων της Ρωμακαθολικής Εκκλησίας σε κυπριακό έδαφος. Στο κείμενο αυτό εκτίθεται τριαδολογία, χριστολογία, εκκλησιολογία και εσχατολογία. Η απέτηση για αποδοχή των δογματικών αυτών διδασκαλιών, κάτι που επαναλαμβάνεται σε διάφορα άρθρα της ομολογίας, πηγάζει από την αρχή της μοναδικότητας και της οικουμενικότητας της Εκκλησίας της Ρώμης, η οποία είναι η μητέρα και διδάσκαλος όλων των χριστιανών και η μόνη πηγή της σωτηρίας. Πρόκειται για μια πάγια αρχή της Ρωμαϊκής Εκκλησίας, από την εποχή του σχίσματος και κυρίως κατά την εποχή της ακμής του παπισμού, αρχή που διατυπώθηκε με πανηγυρικό τρόπο στις δύο μεγάλες συνόδους του 13ου αιώνα, της Τετάρτης Λατερανού και της Δευτέρας Λιών, του 1274. Εξάλλου, η ομολογία πίστεως της Συνόδου της Λευκοσίας είναι μια σύνθεση των αποφάσεων των δύο αυτών συνόδων, όπως επίσης της φερομένης ως ομολογίας πίστεως του Μιχαήλ Παλαιολόγου.
Όσον αφορά στην τριαδολογία, ενώ στην αρχή αναπτύσσει την πατερική διδασκαλία για τη διάκριση μεταξύ θείας ουσίας και θείων υποστάσεων, στη συνέχεια προχωρεί στην περιφιλιόκβε λατινική διδασκαλία περί της εξαμφήν απουτρόκβε εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος, εξ πάτρε εντ φίλιο, νον δάκαβαμ εξ ντόπους πρινσίπιης, σετ δάκαβαμ εξ ούνο πρινσίπιο. Ότι δηλαδή το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός και εκ του Υιού, όχι ως από δύο αρχών, αλλά ως από μιας αρχής. Πρόκειται για καταλέξη παράθεση της κύριας δογματικής πρότασης της Δευτέρας Συνόδου της Λιών. Η χριστολογική διδασκαλία της ομολογίας πίστεως της Συνόδου του 1340 δεν είναι άλλη από αυτήν του τόμου του Λέοντος του 449. Είναι φανερή η επιθυμία της Συνόδου να επιβληθεί θεολογικά σε Αρμενίους, Νεστοριανούς και Ιακωβίτες. Τονίζεται η ένωση των δύο φύσεων του Χριστού στο ένα και αυτό πρόσωπο του Λόγου. Ομολογείται η διπλή γέννηση του Χριστού, η τελειότητα και ακαιρεότητα θείας και ανθρωπίνης φύσεως και η αντίδοση των ιδιωμάτων των δύο φύσεων στο πρόσωπο του Λόγου. Τα άρθρα που αναφέρονται στη θέα της ουσίας του Θεού από τους δικαίους και στα μυστήρια της Εκκλησίας, κυρίως όσον αφορά στην αρρύθμιση 7 μυστηρίων, στη μετουσίωση και τα άζημα, εκτίθενται με βάση τη διδασκαλία του Θωμά Ακινάτη. Αν κρίνουμε από την αντίσταση των Κυπρίων ιεραρχών στις προσπάθειες εκλατινισμού τους κατά τις δεκαετίες που ακολούθησαν, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι δεν πέτυχε το στόχο της η Σύνοδος του 1340. Από την άλλη, όμως, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι στην Κύπρο δεν υπήρξαν συνθήκες για παραγωγή υψηλής αντιλατινικής θεολογίας. Ο μόνος Κύπριος που εξ όσων γνωρίζουμε έγραψε περί εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος ήταν ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Γρηγόριος Β', ο οποίος ανασκευάζει τη διδασκαλία του Ιωάννη Βέκου και των λοιπών Λατινοφρόνων, οπαδών της Ενώσεως της Λιών. Η υγιής αφομοίωση και προβολή της πατερικής παράδοσης από μέρους του Κυπρίου, όσο και η αξιοποίηση της διδασκαλίας του από τους μεταγενέστερους θεολόγους και πατέρες, φανερώνει τη συμβολή που είχε στην πρόοδο των θεολογικών συζητήσεων περί της εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, το θεολογικό έργο του Γρηγορίου Κυπρίου δεν δηλώνει ενεργή συμμετοχή της Κύπρου στις θεολογικές συζητήσεις περί Φιλιόκβε. Αλλά ακριβώς το αντίθετο, αφού ο Κύπριος από πολύ νέος εγκατέλειψε το νησί για να μεταβεί στην Νίκαια και στην Κωνσταντινούπολη. Η Κύπρος, ωστόσο, δεν παραμένει αμέτωχη στο άλλο σημαντικό θεολογικό ζήτημα της εποχής, τις ησυχαστικές έρηδες. Η σχέση Κυπρίων ιεραρχών, μοναχών και λογίων και με τις δύο αντίπαλες παρατάξεις κρίνεται ως ιδιαίτερα σημαντική δεδομένων των συνθήκων. Στην Κύπρο κατέφυγαν αρκετοί αντιησυχαστές, ενώ από τις πηγές μαρτυρείται μια αντιησυχαστική δράση από τους κύκλους των Κυπρίων λογίων, αλλά και εκκλησιαστικών ανδρών που ζουν άλλοι στην Κύπρο και άλλοι στην Κωνσταντινούπολη, όπως ο μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης Ιάκυνθος. Πλέον αξιοσημείωτη είναι η δράση του Γεωργίου Λαπίθη, για τον οποίο υπάρχει εκτενής αναφορά στη ρωμαϊκή ιστορία του Νικηφόρου Γρηγορά. Ο Λαπίθης, πολύ καλός γνώστης της ελληνικής και της λατινικής, συνδεόταν με τον φιλόμουσο βασιλιά της Κύπρου Ούγο τον Τέταρτο, στην αυλή του οποίου μία ομάδα λογίων, Λατίνων και Ελλήνων επιδιδόταν σε επιστημονικές και φιλοσοφικές συζητήσεις, ενώ αξιόλογη είναι η παραγωγή χειρογράφων με έργα αρχαίων Ελλήνων και Βυζαντινών φιλοσόφων. Αυτό που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα μας είναι η σημαντική αλληλογραφία που ο Λαπίθης ανέπτυξε με τους ηγέτες της αντιησυχαστικής παράταξης, Βαρλαάμ τον Καλαβρό, Γρηγόριο Ακίνδυνο και Νικηφόρο Γρηγορά, ενώ όπως πληροφορούμαστε από τον Ακίνδυνο, συνέγραψε λόγους κατά ησυχαστών. Βεβαίως, η δραστηριότητα αυτή απέχει πολύ από το να θεωρήσουμε την Κύπρο ως κέντρο αντιπαλαμισμού. Η παρουσία αντιησυχαστών στη λατινοκρατούμενη Κύπρο, μετά την καταδίκη τους από τις ησυχαστικές συνόδους στην Κωνσταντινούπολη, είναι απόλυτα φυσική, δεδομένης και της φιλοδυτικής του στάσης. Ως εκ τούτου, η φιλοδυτική και αντιησυχαστική στάση κάποιων λογίων Κυπρίων ή Βυζαντινών που βρήκαν καταφύγιο στην Κύπρο, εκφράζει τη μία πλευρά της σχέσης της Κύπρου με τις ησυχαστικές έρηδες. Γιατί δεν λείπει και η επαφή Κυπρίων με εκπροσώπους του ησυχασμού, όπως τον Αυτοκράτορα Ιωάννη Κατακουζινό, τον Πατριάρχη Κάλιστο και τον Ιωσήφ Καλόθετο, οι οποίοι επιχειρούν να μειώσουν το αντιησυχαστικό ρεύμα στο νησί. Στην επιστολή του 1369 προς τον Επίσκοπο Καρπασίας, πρόεδρο Κωνσταντίας και αμοχός του Ιωάννη, ο Ιωάννης Κατακουζινός εκθέτει πρώτα τα γεγονότα των ερήδων
και στη συνέχεια παρουσιάζει την ησυχαστική θεολογία σε μορφή απαντήσεων στις κατηγορίες των αντισυχαστών, τις οποίες ο Καρπασίας Ιωάννης ίσως γνώριζε, προφανώς μάλλον γνώριζε, από τη δράση του Λαπίθη και των άλλων αντισυχαστών στην Κύπρο. Η παρέμβαση του Ιωάννη κατά Κουζινού είχε προφανώς καταλυτική επίδραση, αν κρίνουμε από την απογοήτευση που εκφράζει ο Μανουήλ Καλέκας 30 χρόνια αργότερα για τη μεταστροφή των Κυπρίων από τον αντιπαλαμισμό. Είναι αλήθεια ότι ο Κυπριακός μοναχισμός εκ των πραγμάτων έχασε τη ζωντανή επαφή του με την ασκητική παράδοση που ανθούσε στα μοναστικά κέντρα του Βυζαντίου και κυρίως στο Άγιον Όρος. Όμως η Κύπρος δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αμέτωχη της ησυχαστικής παράδοσης της Εκκλησίας. Η πλούσια ασκητική παράδοση της νήσου ούσα μάλιστα σε ακμή κατά την έναρξη της Φραγκοκρατίας δεν μπορεί να παραγνωριστεί. Μπορεί οι απλοί πιστοί να μην είχαν επαφή με τις περιαχτείς του φωτός συζητήσεις, όμως είχαν το πνευματικό κριτήριο να διακρίνουν την αγιότητα του ησυχαστή Σάββαβα το Παιδινού, που όσο και αν προσπάθησε, δεν διέλαθε τελικά της αντίληψης των Κυπρίων. Η Λατινική Εκκλησία στην Κύπρο ακολουθεί στη συνέχεια μια φθήνουσα πορεία, εξαιτίας των γεγονότων που κλόνιζαν την εποχή εκείνη τη Δύση, με σημαντικότερο το παπικό σχίσμα 1378 μέχρι 1417, που όπως ήταν φυσικό επηρέαζε και τα εκκλησιαστικά πράγματα στο Φραγκικό Βασίλειο της Κύπρου. Το παπικό σχίσμα είχε ως συνέπεια τη διάσπαση μεταξύ των Λατίνων κληρικών του νησιού και την απουσία μιας κοινής παπικής αρχής και ως εκ τούτου τη μείωση της πίεσης εις βάρος των Ορθοδόξων. Παράλληλα, σημαντική ήταν η επίδραση του Ορθοδόξου τρόπου ζωής στους Φράγκους του νησιού, ακόμα και στους ευγενείς, κυρίως μέσα από τη σύναψη μειχτών γάμων. Όσο και αν προσπάθησαν οι ηγέτες της Λατινικής Εκκλησίας να ανακόψουν το κύμα αυτό, η πορεία της ιστορίας ήταν δύσκολο να ανατραπεί. Ως φυσική συνέπεια ήταν η επιστροφή των Ελλήνων Επισκόπων από την Ήπεθρο στις πόλεις. Ιστορικές μαρτυρίες έχουμε τουλάχιστον για τη μετακίνηση δύο εξ αυτών, του Σολέας στη Λευκοσία και του Καρπασίας στην Αμόχωστο. Οφείλουμε αναμφισβήτητα να αναγνωρίσουμε στους Έλληνες της Κύπρου, κλήρο και λαό, το γεγονός ότι μετά την παρέλευση τεσσάρων σχεδόν αιώνων λατινοκρατίας, με όλες τις ενέργειες πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και θρησκευτικής καταπίεσης που περιγράψαμε παραπάνω, με τη γλώσσα, τα ήθη, την τέχνη, τον πολιτισμό να έχουν δεχθεί έντονες φραγκικές επιδράσεις, εντούτοις να διατηρούν τη συνείδηση ότι ανήκουν στον ελληνοορθόδοξο κόσμο της Ανατολής. Αυτή η συνείδηση οδήγησε τους Κυπρίους Ιεράρχες το 1405 να αιτηθούν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο την αποκατάσταση της εκκλησιαστικής κοινωνίας με τα Ορθόδοξα Πατριαρχία. Τα γεγονότα με την επίσκεψη του Ιωσήφ Βρυενίου στην Κύπρο περιέγραψε προηγουμένως ο Πανιερότατος, όπως και τη Συνόδου του 1412 στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, όπου ο Βρυένιος εξέφρασε έντονα την αντίθεσή του στην Ένωση των Κυπρίων με τις άλλες Ορθόδοξες Εκκλησίες. Είναι φανερή η διαφορετική προσέγγιση των δύο πλευρών στη Σύνοδο της Κύπρου του 1406. Οι Κύπροι ιεράρχες και κληρικοί εκφράζουν την αγωνία της επιβίωσής τους ως Ελλήνων Ορθοδόξων μέσα στις συνθήκες κατοχής, εκκλησιαστικής υπονταγής και αναγκαίων συμβιβασμών. Ενώ ο Βρυένιος και η συνοδεία του αντιμετωπίζουν το ζήτημα από την πλευρά της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης, που και αυτή αγωνίζεται να μην εκπέσει σε υποχωρήσεις εναντί του Πάπα, σε μια περίοδο που ο Οθωμανικός κίνδυνος οθεί τους αυτοκράτορες σε συμβιβαστικές κινήσεις, προκειμένου να εξασφαλίσουν την παπική συμμαχία. Είναι χαρακτηριστική η καταληκτική πρόταση του Βρυενίου, με την οποία λήγει τη συνεδρία της Συνόδου στην Κύπρο. «Το θέλημα γενέσω το του Θεού». Η ιστορική εξέλιξη των πραγμάτων τους επόμενους αιώνες ήταν προφανώς η έκφραση του θελήματος του Θεού, παρά τις καλοπροαίρετες ή κακοπροαίρετες ενέργειες των ανθρώπων. Η πορεία της Εκκλησίας Κύπρου μέχρι το τέλος της Λατινοκρατίας ήταν πραγματικά μία σχηνοβασία, κατά την οποία οι Κύπροι επίσκοποι κινούνταν μεταξύ αντίστασης και συμβιβασμού. Οφείλουμε λοιπόν να παραδεχτούμε ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία και ο Ελληνισμός της Κύπρου θα επιβιώσουν μέσα από την αντίσταση στην πλήρη πνευματική και εθνική υποταγή αφενός και μέσα από τον συμβιβασμό σε ό,τι ένιωθαν ότι δεν τους αλωτρίωνε σε σχέση με την ελληνοορθόδοξη παράδοση αφετέρου. Όσο και να ακούγεται παράδοξο, ευνοϊκές συνέπειες για την Ορθόδοξη Εκκλησία της Κύπρου είχε η Σύνοδος Φεράρας Φλωρεντίας του 1439, της οποίας
Οι ενωτικές αποφάσεις, παρά την απορρίψή τους από την Κωνσταντινούπολη, μπορούσαν να επιβληθούν στις λατινοκρατούμενες περιοχές της Ανατολής. Το γεγονός αυτό δεν έγινε ευμενώς αποδεχτό από τον λατινικό κλήρο της Κύπρου, επειδή η Ένωση θα σήμαινε ισοτιμία Ορθόδοξης και Λατινικής Εκκλησίας στο νησί. Με έκδοση διατάξεων οι Πάπες Λέων ο Δέκατος και Κλήμης ο Έβδομος, 1521 η πρώτη η Βούλα του Λέοντος και 1526 η Επιστολή του Κλίμαντος, κατακρίνουν οι δύο αυτοί Πάπες στους Λατίνους κληρικούς ότι δεν σέβονται τις αποφάσεις της Φλωρεντίας και ορίζουν όπως οι Ορθόδοξοι επιτελούν απρόσκοπτα τα εκκλησιαστικά τους έθιμα, ενώ απαγόρευαν στους Λατίνους να ιερουργούν σε Ορθοδόξους ναούς και να επεμβαίνουν στις υποθέσεις των Ορθοδόξων. Είναι αυτονόητο ότι οι Έλληνες ιεράρχες και κληρικοί εκμεταλλεύτηκαν τις διατάξεις αυτές, ώστε να πετύχουν εν τη πράξη τη χειραφέτησή τους από τους Λατίνους επισκόπους. Αντίθετα, τον επόμενο αιώνα δεν δίστασαν να αρνηθούν πεισματικά την εφαρμογή των αποφάσεων της Τριδέντου, της Συνόδου του Τριδέντου, 1545-1563, απαντώντας με παρησία ότι υφίστανται φραγμοί μεταξύ Ελλήνων και Λατίνων και φροντίδες και ταπείμνια είναι κατανεμημένα μεταξύ ημών. Η Σύνοδος συνήλθε για να πραγματευτεί θέματα αφορώντας τους Λατίνους, προς τα οποία ουδεμίαν σχέση έχουμε. Όταν το 1489 η Εκατερίνη Κορνάρο παρέδιδε τη διοίκηση της Κύπρου στη Βενετική Δημοκρατία, η θέση της Εκκλησίας στο νησί θα ρυθμιζόταν πλέον περισσότερο με βάση πολιτικο-οικονομικά παρά εκκλησιαστικά κριτήρια. Οι Βενετοί, για να αποτρέψουν την ανάμειξη του Πάπα στις εσωτερικές υποθέσεις του κράτους τους και να ελέγξουν απόλυτα την εκκλησιαστική κατάσταση στις κτήσεις τους, τοποθετούσαν στις αρχιερατικές έδρες πρόσωπα της εμπιστοσύνης τους και κυρίως Βενετούς. Έτσι, στις 7 Φεβρουαρίου του 1477, στον αρχιεπισκοπικό θρόνο της Λευκωσίας, ανήλθε ο Βενετός Βιτόρε Μαρτσέλο. Παράλληλα, οι Βενετικές αρχές είχαν σταθερά και υπό τον έλεγχό τους και την Ορθόδοξη Εκκλησία, ώστε να αποφύγουν το ενδεχόμενο εξεγέρσεων. Σταδιακά οι Βενετοί χαλαρώνουν τα μέτρα εις βάρος της Ορθόδοξης Εκκλησίας, ενώ δεν θα υποστηρίξουν τις προσπάθειες του αρχιεπισκόπου Φιλίππο Μοντζενίκο να επιβάλλει στους Ορθοδόξους τις αποφάσεις της Συνόδου του Τριδέντου. Στόχος τους ήταν να διατηρήσουν την ειρήνη στο νησί, δεδομένη της Οθωμανικής απειλής στην περιοχή. Παρά τις προσπάθειες της Γαλλινοτάτης Δημοκρατίας για αναβάθμιση της Λατινικής Εκκλησίας στο νησί, τούτο δεν επιτεύχθηκε, εξαιτίας της συχνής απουσίας των Λατίνων επισκόπων, αφού κάποιοι ήταν μονίμως εγκατεστημένοι ακόμα και στη Ρώμη. Αρκετοί επίσης Λατινικοί ναοί και μονές εγκαταλείφθηκαν, όπως το περίφημο Αβαίο του Μπέλα Πάης. Αντίθετα, οι Ορθόδοξες μονές ενδυναμώνονται τόσο σε έμψυχο υλικό, όσο και οικονομικά και πνευματικά. Μαθήματα ελληνικών γραμμάτων, εργαστήρια αντιγραφής ελληνικών χειρογράφων και αγιογραφίας καθιστούν τις μονές κέντρα πνευματικής ακτινοβολίας. Από την άλλη, η συμβίωση Ελλήνων και Λατίνων είχε ως φυσικό αποτέλεσμα την αλληλεπίδραση και την αφομοίωση πολιτιστικών, γλωσσικών, κοινωνικών στοιχείων και από τις δύο πλευρές. Χαρακτηριστικά παραδείγματα η εκκλησιαστική, αρχιτεκτονική και ζωγραφική, για τις οποίες θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε σημαντικές εισηγήσεις στη συνέχεια. Μία επίσκεψη στη Μεσαιωνική Αμόχωστο αρκεί για να βρεθεί ο σύγχρονος επισκέπτης σε επαφή με την πραγματικότητα της συμβίωσης μέσα από συνθέσεις και αντιθέσεις διαφόρων εθνικών και θρησκευτικών κοινοτήτων με όλα τα χαρακτηριστικά μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Ας σημειωθεί επίσης ότι η επικοινωνία δεν περιορίζεται μόνο μεταξύ των χριστιανικών κοινοτήτων, αλλά εκτείνεται σε επαφή με Άραβες και Μαμελούκους εντός και εκτός Κύπρου και ενίοτε σε διάλογο με το Ισλάμ, όπως μαρτυρούν επιστολές μεταξύ χριστιανών της Κύπρου και Αράβων μουσουλμάνων θεολόγων, που αναζητούν κοινά σημεία στη θεολογική διδασκαλία τους, επιδιώκοντας τον αλλήλο σεβασμό. Με την κατάληψη της Νήσου από τους Οθωμανούς, η Κύπρος θα γινόταν κομμάτι ενός εντελώς διαφορετικού κόσμου, όχι όμως και τόσο άγνωστου για τους Κυπρίους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον αγαπητό πατέρα Χριστόδουλο για την εμπεριστατωμένη αυτή εισήγησή του, που μας μετέφερε το πλαίσιο και το ιστορικό
αλλά και το θεολογικό και ιδιαίτερα την περίοδο αυτή της Λατινοκρατίας και νομίζω τώρα με συμπληρώνει τα όσα είπε στην εισήγησή του και ο Άγιος Αδερφός, ο Άγιος Κωνσταντίας. Και θα έχουμε την ευκαιρία στο τέλος για αυτούς οι οποίοι επιθυμούν να θέσουν ερωτήσεις ή διασαφηνίσεις να θέσουν ερωτήματα στον πατέρα Χριστόδουλο. Έχουμε τώρα τη χαρά να περάσουμε στην δεύτερη εισήγηση βάσει του προγράμματος από τον ελογιούμενο τον καθηγητή ιστορίας και αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τον κύριο Κωνσταντινίδη, έναν διακεκριμένο ιστορικό και βυζαντινολόγο, ο οποίος θα μας παρουσιάσει μια εισήγηση για την οποία νομίζω οι περισσότεροι εξ ημών το θέμα και το αντικείμενο είναι άγνωστο και περιμένουμε έτσι με πολύ αγωνία να δούμε τι είναι αυτές οι διηγήσεις των 13 μαρτύρων της Κανταράς. Κύριε καθηγητά, έχετε το λόγο. Στην σύντομη ανακοίνωσή μας θα αναφερθούμε στη διήγηση των 13 όσιων μαρτύρων της Κανταράς, θέμα το οποίο απασχόλησε στο παρελθόν τους εκδότες του κειμένου Σάθα και Παπαδόπουλο και άλλους. Τα τελευταία χρόνια, ομάδα διδασκόντων του Πανεπιστημίου Κύπρου προσεγγίζει το ζήτημα κυρίως μέσω των λατινικών πηγών και από την οπτική της Δυτικής Εκκλησίας. Δεν θα αναλωθούμε στην ανασκευή θέσεων αμυνωμένων αντικανονικών πράξεων της Λατινικής Εκκλησίας και τα μελών της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Θα επιχειρήσουμε όμως να δώσουμε μία κατά το δυνατόν πλήρη εικόνα της διηγήσεως του πιθανού συγγραφέως και του χρόνου καθόν το κείμενο συνετέθη, καθώς και της απηχήσεως που είχαν τα πρωτοφανή γεγονότα της Λευκωσίας του 1231 στις σχέσεις των δύο εκκλησιών, αλλά και στους Ορθοδόξους της Κύπρου κατά τη μακρά περίοδο της Λατινοκρατίας. Το κείμενο της διηγήσεως των 13 μαρτύρων της Κανταράς διεσώθη σε δύο πολυμυγείς θεολογικούς κώδικες, τον Παρισινό 1335 του 14ου αιώνα και τον Μαρκιανό 575, ο οποίος αντεγράφει στην Πελοπόννησο το 1426. Οι δύο κώδικες ανήκουν στην ίδια οικογένεια χειρογράφων και διασώζουν ταυτόσιμο σχεδόν κείμενο. Η διήγηση εξεδόθηκε σχολιάστη δύο φορές. Η Αιτήτιο Πρίγκεψ έγινε από τον Κωνσταντίνο Σάθα στον δεύτερο τόμο της Μεσονικής Βιβλιοθήκης του, το έτος 1873. Ο Σάθας εστηρίχθη αποκλειστικά στο Μαρκιανό κώδικα της διηγήσεως και δεν έλαβε υπόψη τον αρχαιότερο Παρισινό. Εντόπισε όμως και αναπαρήγαγε ένα ανώνυμο συναφές κείμενο, το οποίο εδημοσίευσε ο Λεώνα Λάτιος το 1648. Η έκδοση Σάθα, περιληφθήσα σε σειρά που κατέλαβε τη θέση της σε όλες τις βιβλιοθήκες, αξιοποιήθηκε δεόντως από πολλούς μελετητές της Εκκλησίας και της Ιστορίας της Κύπρου, όπως ο Φίλιππος Γεωργίου, ο Τζον Χάκετ, ο Τζορτζ Χιλ και άλλοι. Η δεύτερη χρηστική έκδοση της διηγήσεως έγινε έναν αιώνα αργότερα από τον διαπρεπή κυπριολόγο Θεόδωρο Παπαδόπουλο, ο οποίος εκοιμήθη προσφάτως πλήρης ημερών. Στον αναμνηστικό τόμο επί την πεντηκονταετηρίδη του περιοδικού Απόστολος Βαρνάβας 1918-1968. Ο Παπαδόπουλος αξιοποίησε και τους δύο κώδικες που διασώζουν το κείμενο, αναπαρήγαγε επίσης το ανώνυμο σημείωμα του Αλατίου και σχολίασε εφιώς και εκτενώς το περιεχόμενο της διηγήσεως. Ο Παπαδόπουλος παρουσίασε εκ νέου συνολικό στο θέμα το 1995 στο κεφάλαιο περί της Εκκλησίας Κύπρου, στον τέταρτο τόμο της Ιστορίας της Κύπρου. Στη μνήμη του μακαριστού Θεοδόρου Παπαδοπούλου αφιερώνουμε την παρούσα μελέτη. Παρότι το κείμενο που εξέδωσε ο Παπαδόπουλος είναι άμεμπτο, προέκυψαν νέα στοιχεία και σύντομα συναφή κείμενα, όπως η ακέφαλος ομολογία των 13 μαρτύρων της Κανταράς και η Πάσιο Μπρέβιορ ή το Συναξάριο, αν θέλετε, τα οποία διασώζονται στον κώδικα 1409 του Βατικανού,
την αντιγραφή του οποίου πρόσφατες μελέτες αποδίδουν στο περιβάλλον του Οικουμενικού Πατριαρχείου κατά το τελευταίο τέταρτο του 13ου αιώνα. Επίσης, το συνοδικό κατά του Βέκου, το οποίο μνημονεύει τους μάρτυρες και συνετέθη περί το 1285. Επιπροσθέτως, ο Κυπριακός Κώδικς Βατικάνους Παλατίνους Γκρέκους 367, ο οποίος χρονολογείται περί το 1317-1320, διασώζει σύντομο συναξαρικό κείμενο για τους μάρτυρες της Καντάρας, καθώς και ενθύμηση του μαρτυρίου. Είδω τα δύο κείμενα κατά την έκδοση Μερκάτη. «Μνήμη των οσίων πατέρων ημών και ομολογητών Ιωάννου Κόνονος και των συναυτής μοναχών, 11, των εκαυθέντων υπό των δισεβών και κακοδόξων και αιρετικών, διατολέγειν αυτούς ότι τα άζημα παρά Ιουδαίοις και Ελληνιστές, πισί. Και ού παρέδωκαν αυτό οι Απόστολοι και οι Οικουμενικές Σύνοδοι, αλλά ένζημον άρτων ο εστί εις τύπων του Τιμίου Σώματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Εν δε το 600-700-309 έτη, τη 19η Μαΐου, εμαρτύρησαν». Προσέξτε, στο κείμενο δεν γίνεται μνήμα των Λατίνων. Αναφέρονται δισεβείς και οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν κατονομάζονται. Το δεύτερο σημείωμα, η ενθύμηση στο ίδιο χειρόγραφο από μεταγενέστερο χέρι, «Μνήμη Μαΐου 19η, ημέρα Τετράδη», καθορίζεται και η ημέρα, «της 600-700-309 εγχρονίας, ετελειώθησαν διαπυρός οι μοναχοί Ιωαννίκιος και Κόνων και οι μεταυτού». Τα δύο λοιπόν κείμενα επιβεβαιώνουν ότι οι μάρτυρες της Καντάρας ετελειώθησαν διαπυρός την Τετάρτη 19 Μαΐου 1231. Εάν οι οσιότεροι των μαρτύρων υπήρξαν ή στο καλόν όρος της Παμφιλίας ασκήσαντες Ιωάννης και Κόνων, ο λογιότερος πάντων φαίνεται να είτο ο μοναχός Μακάριος ο Καλωρίτης ή Ξένος, ο οποίος όχι μόνο αντέγραψε κατά το πρώτο επτάμινο της φυλακής εώς τους ένα βιβλίο εν σκοτία και δυσπραγία, αλλά μας άφησε στιχουργήματα γραφέντα ως αυτός κατά την περίοδο της φυλακής εώς των οσίων στη Λευκοσία. Το ένα μάλιστα ποίημα μας παρέχει στοιχεία περί της αιτίας της φυλακής εώς και των εκεί κακουχιών των μοναχών. Δύο ποίηματα του Μακαρίου εξέδωσε πλημελός ο Νικολάη Μπανέσκου το έτος 1913. Βελτιωμένη έκδοσή τους έκαμε ο Σίλβιο Κιουζέπε Μερκάτη, ο οποίος και ταύτισε τον Μακάριο Καλωρίτη με τον Μακάριο Ξένο του Κώδικος του Βατικανού και εξέδωσε όλα τα ποίηματά του τα οποία διεσώθηκαν εκεί. Ο Μακάριος Καλωρίτης είναι ο πιθανός συντάκτης της ομολογίας πίστεως, η οποία σώζεται ακέφαλος στον κώδικα 1409 του Βατικανού, εν μέρη περιλαμβάνεται στη διήγηση και εκδίδεται σε υποεξέταση διδακτορική διατριβή. Η διήγηση δεν έχει την παραδοσιακή μορφή των βίων. Μας παραδίδει ελλειπή βιογραφικά στοιχεία των μαρτύρων, απουσιάζει δε παντελώς η θαυματουργική τους δράση. Αποτυπώνει όμως υπομορφή εκτενούς συναξαρικού διηγήματος με ακρίβεια τα διαδραματισθέντα γεγονότα μετά την άφηξή του στην Κύπρο περί το έτος 1228 και μέχρι το μαρτύριο των μοναχών της Καντάρας που έλαβε χώρα στη Λευκοσία τον Μάιο του 1231. Η διήγηση φέρει και στους δύο κώδικες τον ίδιο τίτλο. «Διήγηση των Αγίων Τριών και 10 Οσίων Πατέρων, των διαπυρός τελειοθέντων παρά των Λατίνων, εν την ίσο Κύπρο, έντο 600-700-309 έτη». Ο Σάθας υιοθέτησε ως επίτιτλο στην εκδοσή του την φράση «Μαρτύριων Κυπρίων», την οποία απεδέχθη ο Παπαδόπουλος και απέδωσε ως τίτλο της εκδόσεώς του. Δίνομαι συνοπτικά το περιεχόμενο της διηγήσεως. Δύο ευσεβείς ασκητές, οι Ιωάννης και Κόνων, προερχόμενοι από μονή του καλού όρους, της Παμφιλίας, είναι κοντά στην πόλη Ατάλια, κατέφθανσαν στην Κύπρο μετά την κατάληψη του ομονίμου οχυρού από τους Σελτσούκους το 1221
και κατέληξαν στο ησυχαστήριο της Μονής Μαχαίρα. Ζητούντες τόπον ησυχίας, απήλθαν στην ακμάζουσα Μονή Χρυσοστόμου του Κουτσουβένδη και εν τέλει στη Μονή της Θεοτόκου της Κανταριωτήσης, κειμένης πλησίων του ομονίμου κάστρου του Πενταδακτύλου. Η ευσέβεια και ασκητική του ζωή προσήλκησε στη Μονή τους και άλλους μοναχούς και η φήμη τους έφτασε μέχρι την εγκαθιδρυθήσα από τον Πάπα Κελεστίνο τον Τρίτο του 1196 Λατινική Ιεραρχία της Νήσου. Ο Λατίνος Αρχιεπίσκοπος Ευστόργιος έστειλε δύο δομινικανούς μοναχούς, τον Ιεροκήρυκα Ανδρέα και τον Ηλίερμο, να εξετάσουν επιτόπου τα συμβαίνοντα στη Μονή της Καντάρας. Μετά την καλή υποδοχή και την τιμή που τους απέδωσαν οι μοναχοί, ο Ανδρέας τους ανέκρινε επί θεολογικών θεμάτων, όπου διέγνωσε την άμεπτη τους κατάρτιση. Ακολούθως τους ερώτησε από πού ήλθα στην Ίσο και εν τέλει την άποψή τους για την χρήση του αζήμου άρτου από τους Λατίνους κατά την Θεία Ευχαριστία. Οι μοναχοί απήντησαν ότι τούτο δεν παρεδόθη υπό του Κυρίου κατά τον μυστικό δείπνο και ούτε οι πατέρες ή οι οικουμενικές σύνοδοι το παρέδωσαν. Όσοι δεν ακολουθούν την παράδοση αυτή, της αληθείας εκπίπτουση. Πρότειναν μάλιστα την δοκιμασία της διαφοράς των δύο χριστιανικών δογμάτων δια θεοκρισίας, δηλαδή δόκιμος εκ του λατινικού δόγματος, φέρον αναχείρας των προς την Ιεράν Μυσταγωγίαν προσφερόμενων άζημων άρτων και έκριτος ορθόδοξος κρατών ένζημων εκ του θειωμένου άρτου, να εισέλθω συναμφότερη σπυράν. Και ίος εκ τούτων αλόβητος διατηρηθήσεται και αυλαβής εξέλθει, ούτως έχει το μείζον και τούτο πάντως εξακολουθήσουμε. Οι θέσεις αυτές εξενεύρισαν τον Δομινικανό μοναχό, ο οποίος έδωσε εντολή να προσέλθουν ενώπιον του Λατίνου Αρχιεπισκόπου της Λευκωσίας για να απολογηθούν διόσα κατεφέρθησαν κατά των Λατίνων. Στην Λευκωσία, οι 11 μοναχοί της Θεοτόκου Κανταριωτήσης εγκατεστάθησαν στην Μονή του Αγίου Γεωργίου των Μαγκάνων, όπου προσήλθαν και ενσωματώθηκαν μαζί τους άλλοι δύο μοναχοί από τη Μονή Μαχαιρά και όπου προσέτρεχαν καθημερινά πλήθη Ορθοδόξων να τους ενισχύσουν και να λάβουν την ευχή τους. Όταν προσήλθαν ενώπιον του Λατίνου Αρχιεπισκόπου Ευστοργίου, ανεκρίθησαν εκ νέου και στην ομολογία τους παρέμειναν ακλόνητοι στις ορθόδοξες θέσεις περί της χρήσεως ενζήμου άρτου. Ο Λατίνος